Χριστίνα, Δαμάσκος Νικόλαος, Παραπατζής Ευάγγελος και Πετρός Μιχαήλ. Ξεκινάμε τις εκπομπές. Καλησπέρα κύριοι συνάδελφοι. Έχουμε ένα κοινωνικό θέμα σήμερα. Το καθορισμό τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού του Δήμου Αχαρνού για το 2023. Αντιδήμαρχε Μιχάλη Πρετέ. Λοιπόν, καταρχάς, να ενημερώσω και τους συναδέλφους που τους ενδιαφέρει σίγουρα ότι η εισήγηση έρχεται έπειτα από πολύ σκληρή διαπραγμάτευση με τον Αντιπρόεδρο και τον Υπουργείο Εσωτερικών, όπου η πρότασή τους ήταν για προσωρινή αύξηση των δημοτικών τελών κατά 50% και σε κάθε επόμενο έτος αύξηση ποσοστιαία μέχρι να φτάσουμε στην τριετία. Το ποσό των δημοτικών τελών έχει φτάσει στο 1,5 ευρώ που βρίσκεται ο μέσος όρος αυτή τη στιγμή στην Αττική και σε βάθος πενταετίας θα φτάσουμε στα 2 ευρώ που είναι ο μέσος όρος της Ελλάδος. Η Δημοτική Αρχή έκρινε ότι η περίοδος, μιας και προέρχεται και η χώρα μας και η πόλη μας από μια βαθιά περίοδο κρίσης έπειτα από τον κορονοϊό, η διαρκή κρίση με τον πόλεμο και όλα αυτά έχουν αυξήσει τις δαπάνες των επιτηριών. Έκρινε λοιπόν ότι αντέχει για άλλο ένα χρόνο η οικονομική κατάσταση του Δήμου έτσι ώστε να μην αυξηθούν τα δημοτικά τέλη και η πρόταση λοιπόν είναι τα δημοτικά τέλη να παραμείνουν στα επίπεδα του 2022, στα χαμηλά επίπεδα του 2022, γιατί να υπενθυμίσω ότι έχουμε ήδη προχωρήσει σε μειώσεις στο προηγούμενο έτη. Αν θέλετε, μπορώ να αναφέρω για ξεχωριστά τις κατηγορίες και να τους αναφέρω βασικά για να υπάρχουν και στα πρακτικά. Οι κύριες κατηγορίες, ο πρώτος γενικός συντελεστής για αυτήν που χρησιμοποιούνται ως κατοικία είναι 0,81 ευρώ ανά πραγματικό. Ο δεύτερος γενικός συντελεστής για εκείνη που χρησιμοποιούνται για κοινοφελείς μη κερδοσκοπικούς φιλανθρωπικούς σκοπούς σε 1,68 ευρώ ανά πραγματικό. Ο τρίτος γενικός συντελεστής για εκείνη που χρησιμοποιούνται για την άσκηση πάσης φύσης οικονομικής δραστηριότητας σε 1,68 ευρώ ανά πραγματικό. Και τέταρτος υλικός συντελεστής που αφορά ακίνητα άνω των 100 τετραγωνικών για οικεία 0,95 τετραγωνικό. Ακίνητα στην κοινότητα των Θρακομακεδόνων έως 100 τετραγωνικά για κατοικία 1,05 ευρώ ανά τετραγωνικό. Ακίνητα στην κοινότητα των Θρακομακεδόνων άνω των 100 τετραγωνικών για κατοικία 1,11 ευρώ ανά τετραγωνικό. Πέμπτος ειδικός συντελεστής. Πρώτον, ακίνητα άνω των 100 τετραγωνικών και έως 2 τετραγωνικών για κοινοφελείς, μη κερδοσκοπικούς και φιλανθρωπικούς σε 2,85 τετραγωνικό, ακίνητα άνω των 1.000 τετραγωνικών και έως 6.000 τετραγωνικών που χρησιμοποιούνται για κοινοφελείς και κερδοσκοπικούς ανθρωπικούς σκοπούς σε 2,95 τετραγωνικό, ακίνητα άνω των 6.000 τετραγωνικών που χρησιμοποιούνται για κοινοφελείς και κερδοσκοπικούς και ανθρωπικούς σκοπούς σε 1,77 ευρώ τετραγωνικό, έκτος ειδικός συντελεστής με πρώτα τα ακίνητα άνω των 100 τετραγωνικών και έως 1.000 τετραγωνικά που χρησιμοποιούνται για άσκηση πάσης φύσης οικονομικής δραστηριότητας σε 2,85 τετραγωνικό. Ακίνητα άνω των 1.000 τετραγωνικών και έως των 6.000 που χρησιμοποιούνται για την άσκηση πάσης φύσης οικονομικής δραστηριότητας σε 2,95 τετραγωνικό. Ακίνητα άνω των 6.000 τετραγωνικών που χρησιμοποιούνται για την άσκηση πάσης φύσης οικονομικής δραστηριότητας σε 1,77 ευρώ ανά τετραγωνικό. Ακίνητα που χρησιμοποιούνται για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας και ειδικά περίπτερα, δέκο, τράπεζες, σούπερ μάρκετ κτλ. Σε 5 ευρώ ανά τετραγωνικό. Και ειδικό συντελεστή. Πρώτον, για μη στεγασμένους χώρους έως 100 τετραγωνικά 0,93 τετραγωνικό. Για μη στεγασμένους χώρους πάνω των 100 τετραγωνικών και στοιχείων 1,5 ανατραγωνικό. Για μη στεγασμένους χώρους πάνω των 1.000 και έως 6.000 τετραγωνικών. Κυρίες και κύριοι πρόσωποι των μέσων μαζικής ενημέρωσης, κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στην απόψινή μας εκδήλωση που διοργανώθηκε από την Ιερά Μητρόπολη Ηλίου Αχαρνών και Πετρουπόλεως και από το Δήμο Αχαρνών στα πλαίσια των συνοδικών και περιφερειακών εορτασμών της Εκκλησίας της Ελλάδος με αφορμή τη συμπλήρωση 200 ετών από το ξέσπασμα της Ελληνικής Επανάστασης του 1821 με θέμα η απελευθέρωση της Αθήνας από τους κατοίκους των Αχαρνών και της Φυλής και ο σημαίνων ρόλος τους στην Επανάσταση του 1821. Είναι πράγματι ανατριχιαστικό αν αναλογιστεί κανείς την ιστορικότητα των περιοχών για τις οποίες θα μιλήσουμε απόψε. Οι Φυλή και Αχαρνές έχουν χαράξει μια διάκοπη πορεία στον χρόνο, από την αρχαιότητα ως σήμερα, έχοντας παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο σε μεγάλα γεγονότα της ιστορίας μας και έχουν αναδείξει προσωπικότητες που άφησαν το στίγμα τους σε κάθε εθνικό αγώνα.
Είναι σίγουρα αξιοζήλευτο το γεγονός πως στην ευρύτερη περιοχή που σήμερα καλύπτουν οι δύο ομώνυμοι δήμοι της Μητροπολιτικής μας περιφέρειας, κάποιος μπορεί να βρει τα φνάρια ανθρώπων που σήμερα αποτελούν εθνικά σύμβολα και σημεία αναφοράς για τον ελληνισμό. Η παρακαταθήκη των ανθρώπων αυτών βαραίνει όλους μας και κυρίως όσους έχουν την τύχη να γεννηθούν εδώ και οι γενιές τους έχουν βαθιές ρίζες στα κόμματα που πατάμε σήμερα. Όταν στις αρχές του 2020 ο σεβασμιότητος συμμενάρχης μας κ. Αθηναγόρας άρχισε να σχεδιάζει μαζί με το επιτελείο των συνεργατών του τις εκδηλώσεις με τις οποίες η Ιερά Μητρόπολη μας θα λάμβανε μέρος στους εορτασμούς για τα 200 χρόνια από τον ξεσηκωμό, έθεσε τους άξονες πάνω στους οποίους επιθυμούσε να κινηθούν οι επαιτειακές αυτές δράσεις, τονίζοντας εξ αρχής πως θα ήταν αδιανόητο να μην τονιστεί η σπουδαία τοπική συνεισφορά στον αγώνα της παλιγενεσίας. Ότι η σημερινή πρωτεύουσα του κράτους μας απελευθερώθηκε από τους γηγενείς κατοίκους της Αττικής, αποτελεί από μόνο του γεγονός μοναδικό, το οποίο πρέπει να τιμηθεί με έμφαση που να καταδεικνύει τόσο την αναγνώριση των υπηρεσιών πρόσφατα.